Μάριο! Γεια σας gamers. Σήμερα θα συνεχίσουμε το Super Mario 64. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μην χάνω. Αλλά άμα κολλήσω σε κάποια πίστα θα το βίντεο θα το πάω σε γρήγορη κίνηση. Για τους λόγους που, εντάξει, καταλαβαίνετε γιατί. Τώρα λέω να πάω να ξεκλειδώσω την πίστη την οποία θέλει ένα κλειδί. Το κλειδί το πήρα στο προηγούμενο επεισόδιο. Άμα θέλετε πηγαίνετε δείτε το, είναι το προηγούμενο βίντεο από αυτό. Άρα καταλαβαίνετε. Μάλλον λέω να πάω τώρα στην πίστα της φωτιάς. Είναι μία από τις δύσκολες πίστες, δεν είναι και εύκολες, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι θα το καταφέρω. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ωραίο κολπάκι. Βασικά δεν υπάρχουν, αλλά το πρώτο κολπάκι είναι αυτό. Που αντί να κάνεις το γύρο της πίστας, απλά χάνεις μια ζούλα. Και μετά τη ζωή την παίρνεις εδώ. Αχ! Βλακία μου. Αχ, πάλι βλακία μου. Αλλά δεν με θέλει. Ορίστε, πρώτα αστεράκι. Το βίντεο σήμερα θα το λήξω στα 16 αστεράκια. Τόσο θα πάρω. Δηλαδή είχα 8, 8 και 8, 16. Θα πάρω τα διπλάσια από ό,τι είχα στο προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, επίσης υπάρχει μια περίπτωση να κάνω walkthrough το Resident Evil Revelation. Θα παίζω στο PC. Λοιπόν. Αγιά μου. Έχεις καλό. Δεν πειράζει. Πάμε ξανά. Πάμε κανονικά τώρα γιατί... Α, κανονικά πάμε. Τα ίδια χάλια. Φάτες. Αυτά είναι τα πολύ δύσκολα τώρα. Δηλαδή μία σχόση έχεις χάσει. Λέω ότι σε πετάει κάτω στις λάβες. Τουλάχιστον αυτό άμα πέσει στη λάβα πεθαίνει με την πρώτη. Μας κάνει όμως... Ούψ. Ούψ. Δεν πειράζει. Πάμε ξανά. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι στο Twitch υπάρχουν pro players οι οποίοι παίζουν αυτό το παιχνίδι. Και παίζουν όλη μέρα, θα βρείτε σίγουρα κάποιον να παίζει. Άρα πήγαινε να δείτε το πώς παίζω εγώ και πώς παίζει αυτός. Είναι φοβερή διαφορά. Και επίσης και κατεβάστε το παιχνίδι, δεν είναι και δύσκολο. Είναι πανεύκολο και δεν θέλετε και απαιτητικό PC. Τίποτα δεν θέλετε. Έχω παίξει σε PC το οποίο δεν έχει ούτε ένα γιγαρά μου. Εξάλλου είναι παιχνίδι του 96, λογικό είναι. Απλά πρέπει να έχετε Windows XP. Λοιπόν, 1, 2. Καλά σας, και ορίστε. Ουπς, δεν πειράζει. Μα που δείχνει κάτω δεξιά έχει και τα FPS. Το οποίο είναι ακίνητα πραγματικά. Πολύ σταθερά FPS. Για να δούμε τώρα θα κάνω. Αυτό τώρα που πήρα είναι ζωή. Οι ζωές που έχω είναι πάνω αριστερά. Που έχει το κεφάλι του Μάριο. Αγάμωτο! Σε λάθος σημείο το κάνω.
Θα χάσω. Πάμε. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι άδικο. Πω πω μια που θα χάσω και σε αυτό. Εντάξει, κήπες. Αυτό πράγμα συνεχεία. Οπα, όχι! Στο τσάχναχνα. Όπως βλέπω το τελικά τα κομμάτια, τα parts του βίντεο θα πάνε κάπου στα 8 με 9, κάπου εκεί θα βγουν. Όχι. Αυτά είναι πραγματικά πολύ δύσκολα. Και πραγματικά, άμα είναι κατεβάστε το παιχνίδι, να δείτε και τη δυσκολία του παιχνιδιού. Να συγκρίνεται εμένα με εσάς. Αν και εγώ παίζω πολλά χρόνια. Και εγώ με αυτό το gamepad προχωρώ, δεν βολεύομαι. Να φανταστείτε, έχω τερματίσει αυτό το παιχνίδι σε 2 μέρες. Εντάξει, το ξέρω είναι πολύ, αλλά ένας κανονικός παίκτης το τερματίζει σε 2 εβδομάδες. Και ένας προ παίκτης το τερματίζει σε 2 ώρες. Καλά. Τι το βαλεύω τώρα. Θα με νικήσουν. Όχι, όχι. Εντάξει, το ξέρω ότι θα γίνει αυτό. Μάμα μία! Πάμε ξανά. Και σε λίγο θα πω και σε καμιά άλλη πίστα, διότι αυτή είναι λίγο βαρετή. Δεν είναι βαρετή, βασικά μια χαρά είναι, απλά είναι πολύ δύσκολη. Και τώρα ήμουν πολύ καλό αυτός. Μπήκε στην ηφαίστειο. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια κολπάρα εδώ, το οποίο δεν το έχω πετύχει πάλι ποτέ η ζωή μου, αλλά θα το ξαναδοκιμάσω. Πας και το πετύχω σε βίντεο. Λοιπόν, διάβο. Πάω εκεί πάνω. Αγαμώ το λίγο. Μάμα μία! Πάμε ξανά. Φυσικά. Πάμε ξανά, καλύτερα πάμε σε αυτήν. Πάμε στον τοίχο. Ορίστε εδώ ένα κουμπάκι. Τώρα κανονικά κοιτάξτε, πάνω στην πυραμίδα υπάρχει ένα αστεράκι. Κανονικά για να το πάρεις πρέπει να κάνεις ολόκληρο πόλεμο. Αλλά εγώ θα το πάρω με... με διαφορετικό τρόπο. Ουφ. Λίγο ήθελα. Τότε τρόπος που μπορείς να το πάρεις είναι αυτός, ο οποίος απέτυχε. Τέλος. Πάμε. Μετά πάμε με το δύσκολο τρόπο. Αυτή η τρύπα που βλέπετε είναι ένα άλλο σημείο της πίστας, το οποίο είναι δύσκολο. Πάμε. Πάμε. Θα πετύχει. Ναι. Καλό στράκι. Παιδιά, μου κράσαρε το φράψ
Και το αστράκι που πήρα πριν κάτι δευτερόλεπτα που βλέπατε στο βίντεο, χάθηκε. Λοιπόν, τι να πω. Λοιπόν, εδώ πέρα κανονικά πρέπει να πάρει όλα τα κόκκινα νομίσματα για να πάρει τα αστεράκια, αλλά είναι πανδύσκολο. Θα πρέπει να προσπαθήσω να αυτή την πίστη 100 φορές, άρα καλύτερα σπίσω. Πάμε. Με τα μούτρα μας. Μετά ξεκλείδωσα αυτό το καπέλο που φοράω που πετάς. Δηλαδή τώρα σε κάποιες πίστες θα μου έχει αυτό το κουτάκι. Εδώ εδώ. Που γύριζε πολύ για μένα. Να αυτό το κουτάκι που μου έρχεται. Και θα μου βγάζει αυτό το καπέλο. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Για να πατήσω το κουμπί. Αδειά. Λοιπόν, πάμε ξανά. Πού να πάμε. Πάμε από την άλλη πλευρά γιατί μου αρέσει. Στο επόμενο επεισόδιο επίσης θα πάμε σε μια πίστα με χιόνια και σε μια πίστα με... πώς λέγεται αυτό? Κόλλησα. Τέλος πάντων, βασικά σε τρεις πίστες θα πάμε. Θα πάμε σε μια με νερό, χιόνια και... Τέλος πάντων, ένα στοιχειωμένο σπίτι. Κάτι σαν το Luigi Mansion. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Θα είναι πολύ γνωστή. Καλύτερα πάμε εδώ. Λοιπόν, τώρα παιδιά προσπαθήσω να παίξω καλύτερα χωρίς να χανώ, διότι το ξέρω είναι λίγα και βαρετό να βλέπετε τον άλλο. Γιατί και εγώ όταν βλέπω κάποιον να χάνει συνέχεια σε κάποιο παιχνίδι και το πάω, δεν βλέπω τα βίντεο. Άρα τώρα θα κάνω παιδιά το καλύτερό μου. Συγγνώμη που έρχεται. Αλλά είναι αυτό που μπορώ να κάνω. Άντε πάλι. Τι άλλο. Να τα. Τι σας έκανε. Πόση ώρα έκανα πριν και τι έκανα τώρα. Χίρε πως είναι και μια μεγάλη κουράδα. Άστρο. Βρήκα μια ιδέα. Ορίστε. Και την πέτυχα την ιδέα. Όχι, δεν την πέτυχα. Ορίστε. Εντάξει. Εγώ νομίζω πως θα το ρίξω. Να. Με τρία χτυπήματα. Ένα. Δύο. Τρία. Α, θυμάσαι. Και να το στρακ. Δεν ξέρω, λέω να πάω σε άλλη πίστα. Ξανά εδώ. Πάμε να πάρουμε ένα αστεράκι το οποίο είναι μέσα στο ηφαίστειο. Ένας φλόγος. Τώρα δεν το κάνω το κόλπο διότι ξέρω πως κατά. Λαϊκές που κάνω. Άρα πάμε να κάνουμε τα παιχνίδια σαν θυμητή. Και ένα πράγμα εδώ πέρα που ήθελα να κάνει τόσο. Όπως σκεφτείτε πως αυτό το παιχνίδι είναι 56. Κοιτάξτε τι ώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, εμένα πραγματικά δεν με χαλά. Είναι μια χαρά, οκ. Δεν μπορείς να τα συγκίνεις με... Decision 3 ή 4 ή
Αλλά είναι πολύ καλά για την εποχή του. Και εγώ, άμα δείτε γραφικά PlayStation 1 και Nintendo 64, θα δείτε τεράστια διαφορά. Αλλά το PlayStation 1 είχε περισσότερα παιχνίδια. Το Nintendo 64 απλά είχε. Απλά είχε κάτι παιχνιδάρες. Και έναν 64-bit επεξεργαστή. Πάμε εδώ πέρα τώρα στην πόρτα. Εδώ πέρα είναι μια πίστα σαν σπηλιά κάτι. Το οποίο και εδώ πέρα έχει ένα ωραίο soundtrack. Και επειδή κάποιοι δεν ξέρουν τι σημαίνει soundtrack, γιατί ένας φίλος με ρώτησε επειδή έβλεπε το προηγούμενο μου βίντεο, soundtrack είναι μουσική σε μια πίστα. Τώρα υπάρχει ένα κόλπα και να πας πάνω και να πας απευθείας στο αστυνάκι. Και αυτό δεν το έχω καταφέρει ποτέ η ζωή μου, αλλά δεν μιλήσω. Ο Μιτζί! Τα κατάφερα! Για πραγματικά, κατεβάστε το παιχνίδι και δοκιμάστε το, δεν γίνεται να σωθείς εκεί πέρα. Τόσα χρόνια που παίζω ποτέ δεν έχω σωθεί εκεί πέρα. Μπούς κατά! Πέφτεις κάτω στον κρεμό και ξαφνικά βγαίνεις από πάνω. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε μια πίστα η οποία είναι ένας... τι είναι αυτό, νομίζω ένας δράκος νερού, κάτι τέτοιο. Το οποίο θα μας βοηθήσει να πάρουμε ένα σεράκι. Βρίζει εκεί μια καρδιά από την κρεμό. Εδώ πέρα υπάρχει μια φοβερή κολπάρα. Δύο πας έτσι και έτσι φεύγεις πάνω από τον τοίχο. Αλλά και αυτό ποτέ δεν το έχω καταφέρει. Πραγματικά σχεδόν τίποτα δεν έχω καταφέρει σε αυτό το παιδί, αλλά κάποια άλλη κατά ξέρω. Πάμε τώρα και σκάσουμε και ζωή. Και εκεί πέρα είναι ο δράκος που σας έλεγα. Ξέρω, διορθώστε με στα σχόλια άμα αυτό το πράγμα ξέρετε τι είναι. Αυτό πρέπει να μου θυμίζει ένα Pokémon, αλλά έχω κολλήσει τώρα. Για τώρα. Είναι ένα Pokémon το οποίο είναι ολόγιο με αυτό, απλά έχει ένα καβούκι στην πλάτη. Δεν γίνεται, θα θυμηθώ. Και τώρα μου έρχεται να ψάξει στο Google. Λάπρας, ορίστε, Λάπρας. Σαν το Λάπρας είναι. Ναι. Κι άλλο σωράκι. Το κακό είναι τώρα. Είχαμε πάλι 15 αστεράκια, αλλά μου κάνσαρε το φράψ. Λοιπόν, ας φύγουμε από εδώ τώρα. Πάμε, πού να πάμε. Πάμε στην Αίγυπτο. Εγώ εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο, θα μου πάρει μια ώρα.
Πω, παιδιά, απίστευτο πράγμα. Τόση ώρα για να έρθω εδώ. Τόση ώρα. Παιδιά, θα κάνω κάτι στο βίντεο για να... Γιατί το ξέρω, ήταν πολύ βαρύτο αυτό το σημείο. Άρα, λογικά, εσείς θα το βλέπετε σε γρήγορη κίνηση. Διότι ήταν πολύ ώρα για να έρθω εδώ πέρα. Και... Άντε! Μιλάμε, βαρέθηκα να πέσω αυτή την πίστα. Εσείς βαρεθήκατε να με βλέπετε να παίζω. Πάμε ξανά. Το πιο αστεράκι να πάρω. Λοιπόν, έχω ένα κολπάκι. Δεν πέτυχε. Οπότε τώρα είναι δύσκολο να είναι φυσικό. Να πάει πολύ φορά. Λοιπόν. Νομίζω τώρα θα πετύχει. Πέτυχε. Πάμε να πάρουμε το super γαμημένο καρτέλο. Λοιπόν, πρώτος πρωί. Και έκανα χαζομάρα. Δεν πειράζει, ξαναπάμε. Αν όμως λίγο πιο γρήγορα τα κάνω. Ναι, είχαμε ένα στράκι. Συνέχεια στο τσάκι, δε. Όχι! Εντάξει, αυτό είναι άδικο. Μαμα μία! Και παιδιά, πηγαίνω σε αυτές τις κολόνες διότι πρέπει να ακουμπήσεις τις τέσσερις κολόνες για να μπεις μέσα στην πυραμίδα με έναν διαφορετικό τρόπο, τέλος πάντων, για να πάρεις ένα αστεράκι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο το σιώψω, αλλά το βλέπω στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε ένα κανονικό αστεράκι. Ορίστε. Αυτό το πουλί, άμα καθόμαστε λίγο παραπάνω, θα μας εκλέβει το καπέλο. Και σου πλέουν το καπέλο αυτό το πουλί και μια άλλη μαϊμού. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πιστεύω να σας άρεσε. Τώρα θα κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πίστα. Το επόμενο βίντεο θα είναι λογικά πάλι στο παιχνίδι. Άρα, τα λέμε. Θα παίζετε καλά παιχνίδια και αυτό κυρίως. Γεια σας.